Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Δήμαρχό μας για την ευκαιρία που μου έδωσε να συμμετέχω στο συνδυασμό του και να εκφράσω την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του για την διεκδίκηση εκ νέου της Δημαρχίας της πόλης μας. Αφού είμαι εδώ μπροστά σας, θα ήθελα από βήματος να απαντήσω σε ένα ερώτημα το οποίο μου θέτουν περισσότεροι γνωστοί και πολύ ή λιγότερο κοντινοί. Γιατί αποφάσισα να ασχοληθώ τώρα με τα κοινά. Έχεις τη δουλειά σου, τα παιδιά σου έχουν μεγαλώσει, γιατί θέλεις να μπλέξεις. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα για μένα είναι πάρα πολύ εύκολη και γι' αυτό και θα ήθελα και εγώ εδώ να τη μοιραστώ μαζί σας. Θεωρώ ότι η ενασχόληση με τα κοινά είναι υποχρέωση όλων μας, είναι υποχρέωση κάθε ενεργού πολίτη. Και κάθε ένας από εμάς, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει έναν ενεργό εργασιακό ρόλο, ουσιαστικά έχει και έμεσα έναν κοινωνικό ρόλο και έχει και αφήνει ένα αποτύπωμα στο κοινωνικό γίνημα της πόλης μας. Είναι βασική μου αρχή η ατομική, μέσα σε εισαγωγικά, ησυχία, να μην προκρίνεται αντί της κοινής ανησυχίας που θα έπρεπε να έχουμε όλοι μας. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι τώρα πια είμαι αρκετά όριμη, έχω πολύ χρόνο, έχω τη σοβαρότητα να υλοποιήσω και όχι μόνο να εκθέσω ή να διαμαρτυρηθώ ή να καταγγείλω κάποια προβλήματα, να συμμετέχω στη λύση των προβλημάτων αυτών. Και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η πόλη μας είναι ιδιαίτερα όμορφη, ίσως είναι και η πιο ωραία της ελληνικής επικράτειας. Γι' αυτό και αυτό με εξητάρει ακόμα περισσότερο, δηλαδή για το πόσο πιο όμορφη μπορούμε να την κάνουμε, πόσο πιο ασφαλείς μπορούν να αισθανθούν οι πολίτες μας, πόσο πιο περισσότερα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε. Οραματίζομαι λοιπόν μια πόλη με κυρίως ξεχωριστή αισθητική, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ και με επηρεάζει η αισθητική, με ασφάλεια για τους πολίτες, πολίτες οι οποίοι να μπορούν εύκολα να συμμετέχουν, να μπορούν να βρίσκουν λύσεις σε όλες τις δημόσιες δομές, είτε αυτές είναι οι υγειονομικές δομές, τις οποίες ξέρω πολύ καλά γιατί έχω δουλέψει και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, μια πόλη που να είναι φιλική για όλους, για τους επισκέπτες, για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους, και υπόσχομαι ότι όπως ήμουν και είμαι συνεπής στην εργασία μου, το ίδιο συνεπής, εργατική και με όρεξη και αγάπη θα είμαι και στην διεκδίκησή μου και στην ενασχόλησή μου με τα κοινά.